Ναι. Είμαστε καλά. Σας αρέσει πολύ. Εσύ είσαι θρύλος. Πατήλος. Το εννοώ, το εννοώ. Ευχαριστώ. Όταν τα παιδιά, γιατί αφήνει η αμοιβή μας. Αυτό δεν είναι τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Και έχουμε και κοφτές μέσα. Ότι δεν είναι καλό. Αν δείτε, εδώ ήταν από την Άνδρο, Μέλη, Μέλη, ο Αρτέμις Καΐνης σταματιάτη στο Κόρθι. Αλλά δεν ήξερα αν απλώς έμενε στο Κόρθι ή είχε φαρμακείο το Κόρθι. Όχι, είχε. Αυτό είναι το καραφυρμακείο που σημαίνει. Αλλά τα υπόλοιπα είναι συλλέκτης ο κ. Καΐνης. Αυτό είναι φυσιολογικό σωρό, αλλά είδες που αυτό κρεμιόταν κάπου. Ναι. Για να μπει ο ρος. Για να μπει ο ρος, κρεμιόταν. Είναι όπως ο ρος σήμερα, ναι, το πλαστικό. Ναι. Και το παλιό που είχε ασπιρίνη, το οποίο το είχα και εγώ. Αλλά δεν αυτή την ασπιρίνη, ναι. Αυτό με το φελό που το έχω και εγώ, με τους φελούς. Είναι 100 χρόνια και πέρα. Που είναι για τα μαλλιά, το σλάν, το λίνιμεντ, αυτό. Αυτό είναι το... Η λοσιόν. Δεν μου είναι κάτι το παραφινέλαιο. Που πουλάνε και βάζουν λίγο πάνω από το κρασί και είναι αυτό που βάζαν και στα μαλλιά, το μπριό. Ένα είναι το παραθυνέρι. Α, λες και τα τηλιακά, ναι. Εγώ δεν είμαι, όχι. Στελιάνα. Είναι τα κορίτσια. Η επίπλωση του φαρμακείου, δηλαδή το Κασιμάτι, έχει έρθει από την Κωνσταντινούπολη. Δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση. Γι' αυτό άλλωστε είναι και θαυμάσιο. Φαρμακείο Χρυσέγγιου, 1886, βοηθός φαρμακοποιού, η εντύπωσή μου είναι ότι ο Χρυσέγγιος ήταν ο πρώτος και μετά ίσως συνυπήρξαν, σίγουρα. Πάντως είναι όλα ενδιαφέρον. Πάρα πολύ. Ναι, γιατί και πολλά έχουν χαθεί και εγώ έχω ψάξει αρκετά για τα προγράμματα και χάνονται. Το φυλάδιο που έχετε γράψει είναι έξω, το έχουμε. Ναι, ναι, το έχουμε. Γεια σου, Ελένη. Θα ευχαριστήσω τις κυρίες Σταθίτα, Καρδίνα και Φραγκίσκη Λογοθέτη, καθώς και την κυρία Μαρία Βενετίκη που μας δώσανε ορισμένα αντικείμενα από τις δικές τους συλλογές για την έκθεση. Θα ευχαριστήσω την κυρία Χριστίνα Κόσιβα, η οποία βοήθησε τον κύριο Γκάρι πολύ για την έκθεση, καθώς και τις δικές μας, τη Μαρία και την Αθηνά. Και φυσικά θα ευχαριστήσω την κυρία Κατερίνα Καΐρη, η οποία κάθε φορά μου προσφέρει τα αναψυκτικά. Η ιδέα όλης της υποθέσεως ήταν να τιμήσουμε τους παλιούς φαρμακοποιούς της Άνδρο. Και επί τη ευκαιρία να πω ότι στην Άνδρο έχουμε την τύχη να έχουμε ακόμη ένα φαρμακείο που έχει διατηρήσει το υλικό του και την επίπλωσή του, ένα φαρμακείο το οποίο συμπληρώνει περίπου, όπως υπολογίζουμε, γύρω στα 130 χρόνια. Δηλαδή φαρμακεία του 19ου αιώνα, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα υπάρχουν περίπου 10, το πολύ 15, αλλά από την καταγραφή που είχε γίνει ήδη πολλά από αυτά έχουν εξαφανιστεί και κάθε χρόνο εξαφανίζονται. Επομένως έχουμε την τύχη να έχουμε ένα παλιό φαρμακείο που αξίζει να γίνει οτιδήποτε για να διατηρηθεί ακόμη. Ήθελα να πω ότι οι παλιοί φαρμακοποιοί της Άνδρου, που ξεκίνησαν περίπου ο Χρυσέγγιος, από αυτά τα λίγα που ξέρουμε ήταν ο πρώτος, ήταν άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν πάρα πολλά πράγματα. Η φαρμακευτική την εποχή εκείνη δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση, ήταν πολύ δύσκολο επάγγελμα, θα έλεγα και επικίνδυνο επάγγελμα, πολύπλοκο επάγγελμα. Και οι άνθρωποι αυτοί προσέφεραν μεγάλο κοινωνικό έργο. Διότι οποιοδήποτε πάθανε κάτι στον δρόμο, οπουδήποτε αντιμετωπιζόταν από το φαρμακοποιό. Αυτό ήταν ο πρώτος, τον κουβαλούσαν στο φαρμακείο. Ήταν και λίγο γιατρός, διότι οι γιατροί καμιά φορά λείπανε. Οι συγκοινωνίες στο νησί ήταν δύσκολες, το νησί έμενε απομονωμένο. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί έπρεπε να δώσουν λύσεις υγειονομικού περιεχομένου από μόνοι τους. Ο γιατρός, εάν υπήρχε και αυτός, και ο φαρμακοποιός με κάθε μέσο το οποίο είχε να βοηθήσει τον άνθρωπο εκείνο. Μην ξεχνάμε ότι για να μπούμε στο πνεύμα πρέπει να σκεφτούμε τι ήταν
ή άνδρος το 1880, γιατί για αυτή την εποχή μιλάμε. Εάν σκεφτούμε ότι ο δρόμος Γαβρίου χώρας έγινε το 1930 περίπου. Δηλαδή δεν υπήρχε ούτε καν δρόμος στο νησί για να μεταφερθεί κάποιος και πού να το πας. Επομένως το φαρμακείο ήταν μεγάλη υπόθεση και περάσα φαρμακοποιοί που πραγματικά προσέφεραν όχι μόνο σαν φαρμακοποιοί αλλά και σαν πολίτες της πόλεως της Άνδρο. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι το φαρμακείο ήταν και το μέρος που ήταν οι γιατροί, γιατί η τακτική, ο γιατρός να έχει το γιατρείο του, δεν υπήρχε την εποχή εκείνη. Ο γιατρός εξέταζε σε ένα μικρό χώρο στο φαρμακείο ή δίπλα από το φαρμακείο ή πήγαινε στο σπίτι του αρρώστου όπου τον καλούσαν, στα χωριά, στα σπίτια γενικά των ασθενών. Επομένως στο φαρμακείο εκεί θα πήγαινε κάποιος για να αναζητήσει τον γιατρό. Και αν ο γιατρός έλειπε θα άφηνε μια παραγγελία διότι αυτοί θα ξέρανε πότε θα έρθει ο γιατρός. Πέρα από αυτό, τις βραδινές ώρες, το φαρμακείο μετατρεπόταν σε ένα, θα λέγαμε, φιλολογικό σαλόνι. Εκεί ήταν το μέρος που μαζευόταν οι μορφωμένοι άνθρωποι της πόλεως. Εκεί αντίλασαν τις ιδέες τους, εκεί κάναν τις συζητήσεις τους. Κάποιοι είχαν και επαφές με τον ξένο τύπο και κάναν αναφορά στους άλλους και τους ενημερώνανε περί του τι συμβαίνει στον έξω κόσμο ή στις άλλες χώρες. Επομένως ήταν ένας χώρος που μαζευόταν οι επιστήμονες εποχής εκείνη και οι μορφωμένοι άνθρωποι. Και αυτός ο χώρος, ακριβώς διότι έπαιζε αυτό το ρόλο, ξέρω από προσωπικές μαρτυρίες ότι είχε επηρεάσει αρκετούς νέους εποχής εκείνης για να ακολουθήσουν το ιατρικό και το φαρμακευτικό επάγγελμα. Είχαν επηρεαστεί από αυτή την ειδική ατμόσφαιρα που υπήρχε στο φαρμακείο. Αυτό που κάνουμε η έκθεση αυτή είναι από το παλιό υλικό να δώσει την ευκαιρία να το δει κανείς από κοντά τι υλικό είχαν και τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι την εποχή εκείνη και με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουμε τους παλιούς φαρμακοποιούς της Άνδρο. Εάν κάποιος έχει πληροφορίες για τους παλιούς φαρμακοποιούς της Άνδρο, θα θέλαμε να μας πει ορισμένες μαρτυρίες και πράγματα για προσπαθούμε να φτιάξουμε ξανά αυτή την ιστορία των παλιών φαρμακοποιών της Άνδρο. Ήδη μερικοί ανδριώτες μας έδωσαν κάποιο υλικό, μας δώσαν κάποιες πληροφορίες. Εάν μπορούν και περισσότερες να μαζέψουμε, θα είναι ακόμη πιο ωραίο. Θα παρακαλούσα να προχωρήσετε στην έκθεση και δεν ξέρω πώς φέρνουμε πρώτα. Μετά. Μετά. Ωραία. Δουλειά, πρώτα. Έτσι, προβλέψεις και Thank you.